Τάσο, καλημέρα. Καλημέρα. Καλημέρα, καλημέρα. Ισότητα στο γάμο, καταρχάς, το θέμα που ίσως έχει δοκιμάσει περισσότερο από οτιδήποτε άλλο μέχρι τώρα τη συνοχή της Νέας Δημοκρατίας και της κυβέρνησης. Τι εκτιμάς και τι αίσθηση έχεις? Θα βγει αλόβητος ο κ. Μητσοτάκης? Υπάρχουν πολλά. Ναι. Αλόβητος δεν θα βγει ο κ. Μητσοτάκης, παρά το γεγονός ότι πρότεινε αντί της καταψήφισης την αποχή ως πιο ήπια στάση διαμαρτυρίας, γιατί είναι και πολλοί οι βουλευτές που διαφωνούν και είναι και αρκετά τα κυβερνητικά στελέχη. Το ερώτημα είναι ποιοι υφυπουργοί θα επιμείνουν στην άρνησή τους, ποια στάση θα επιλέξουν, αποχή, όχι, παρόν, ποιοι υπουργοί, ο εξής ένας, γιατί περί αυτού πρόκειται, ο κύριος Μάκης Βορύδη. Του κύριου Βορύδη ο λόγος, ναι. Ναι, αυτός επιμένει στην διαφωνία του μέχρι τώρα. Δεν ξέρω αν έχει αποφασίσει ποια στάση θα κρατήσει, αν θα είναι αποχή, αν θα είναι παρόν, αν θα είναι όχι. Και το ερώτημα που προκύπτει σε αυτή την περίπτωση είναι ποια θα είναι η επόμενη μέρα για τον κύριο Βορύδη. Τι θα κάνει ο κύριος Μητσοτάκης? Θα αποδεχθεί την άρνηση του κύριου Βορύδη να στηρίξει ένα νομοσχέδιο και να παραμείνει στην κυβέρνηση? Αυτό είναι παράδοξο. Δεν έχει ξαναγίνει. Και ενδεχομένως, εάν δεχτεί αυτό το συμβιβασμό ο κύριος Μητσοτάκης, να δημιουργήσει ένα κακό προηγούμενο για τον ίδιο και την κυβέρνησή του. Και να ευκόλως και δικαίως, κατά τη γνώμη μου, να κατηγορηθεί ότι είναι όμοιρος του κυρίου Βορύδη. Το δεύτερο ερώτημα που απασχολεί την κυβέρνηση είναι πόσοι βουλευτές θα διαφωνήσουν με κάποιον από τους τρεις τρόπους που είπαμε πριν με το νομοσχέδιο. Αν θα είναι μεγάλος ο αριθμός, θα είναι και σημαντικότερο το πρόβλημα που θα αντιμετωπίσει η συνοχή της κυβέρνησης. Και κυρίως αν θα έχουμε μία πρωτοβουλία βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας που διαφωνούν με τον πυρήνα του σχεδίου νόμου, να καταθέσουν τροπολογίες κατά τη διάρκεια της συζήτησης που θα γίνει στη Βουλή. Ακόμα δεν έχουμε δει το σχέδιο νόμου, δεν έχουμε δει τις λεπτομέρειες, έτσι. Περιμένουμε να δούμε το βασικό του πλαίσιο σήμερα πια, μετά το Υπουργικό. Λίγο στον αέρα. Προηγήθηκε η Ιερά Σύνοδος που έβγαλε μια πολύ σκληρή ανακοίνωση και φαίνεται ότι πάει σε μια λογική μερικής κλιμάκωσης της αντίθεσής της. Θα διαβαστεί η απόφαση της Ιεράς Συνόδου στους ναούς. Θα σταλούν επιστολές στους βουλευτές των περιφερειών από τους τοπικούς δεσπότες και προφανώς, μην έχετε καμιά εμβολία, θα ασκηθούν και πιέσεις στο παρασκήνιο. Και εκείνοι οι βουλευτές που έχουν στενές σχέσεις με τους Μητροπολίτες στις περιφέρειές τους θα προβληματιστούν. Γιατί οι Μητροπολίτες δεν είναι πρόσωπα, επηρεάζουν κόσμο. Και ειδικά αυτό που επισημαίνεις, ειδικά στην περιφέρεια, οι σχέσεις των τοπικών βουλευτών με την Εκκλησία είναι πολύ πιο έντονες και πιο βαθιές από αυτές που είναι πιθανό στην Αθήνα ή στα υπόλοιπα αστικά κέντρα. Και να συνυπολογίσουμε ότι η δύναμη και η επιρροή της Εκκλησίας είναι πολύ μεγάλη στο εκλογικό σώμα. Στο παρελθόν έχει κερδίσει μάχες. Όταν βρέθηκε αντιμέτωπη με πρωτοβουλίες κυβερνήσεων για διάφορα ζητήματα που δεν της αρέσαν, πολιτικός γάμος υποχρεωτικός, διαχωρισμός κράτους εκκλησίας, αυτά δεν περάσαν ούτε από την πρώτη κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ ούτε από την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, παρά το γεγονός ότι υπήρχαν στα προγράμματά τους, έτσι δεν είναι? Και κάποιες πρωτοβουλίες πέρασαν με εκπτώσεις, πέρασαν με ανταλλάγματα, πέρασαν διαπυρός και σιδήρου. Έχουμε δει επανειλημμένα το πόσο ισχυρός είναι ο ρόλος και η επιρροή της Εκκλησίας, όπως επισημαίνει Στάσου. Η πιο σημαντική ήττα που υπέστη η Εκκλησία στο διάβα των χρόνων ήταν με το θέμα των ταυτοτήτων, έτσι. Ναι. Την περίοδο Χριστόδουλου Σιμίτη. Και νομίζω ότι η πιο μεγάλη ήττα που είχε υποστεί η πολιτική ήταν η απόσυρση του νόμου Τρίτσι τότε. Πολύ παλιότερα, επί Ανδρέα Παπανδρέου. Πώς είχε πει ο Ανδρέας Παπανδρέου, Αντώνη έγραψε ιστορία. Έγραψε ιστορία, αλλά φεύγει από την κυβέρνηση. Αντώνη έγραψε ιστορία, πραγματικά. Ο Τρίτσι, ένας πολύ πρωτοποριακός πολιτικός τότε για την εποχή του. Τώρα, στο σήμερα. Περιμένουμε να δούμε πώς θα εξελιχθεί το θέμα ενδοκυβερνητικά με το γάμο των ομοφύλων, αλλά βλέπουμε να έχει ανοίξει ευνηδίως ένα μεγάλο μέτωπο κυβέρνησης αντιπολίτευσης, Τάσο, με την τροπολογία για την επιστολική ψήφο και τις εθνικές εκλογές. Εκεί, ποιο θεωρείς ότι ήταν το κίνητρο του κύριου Μητσοτάκη και της κυβέρνησης? Νομίζω ότι η κυβέρνηση θεώρησε ότι αφού εξασφάλισε τη σύμφωνη γνώμη των περισσότερων κομμάτων της αντιπολίτευσης στο θέμα της επιστολικής ψήφου για τους ομογενείς με τον τρόπο που το χειρίζεται,
θεώρησε σκόπιμο να περάσει με μια ευνηδιαστική τροπολογία το θέμα της επιστολικής ψήφου και στις εθνικές εκλογές. Ευνηδιάστηκαν τα κόμματα, κυρίως το ΠΑΣΟΚ, κυρίως το ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ, έτσι, που είχαν δώσει τη συμφωνή γνώμη τους επί της αρχής. Ευνηδιάστηκαν, αντέδρασαν και τώρα λένε ότι θα καταψηφίσουν εάν δεν αποσυρθεί αυτή η τροπολογία και δεν γίνουν αλλαγές στο σχέδιο νόμου. Αυτό... Να δούμε στην πράξη τι θα συμβεί. Αυτό, κύριε Πάμε, συγχωρείτε, είναι εύκολο να το κάνουν και να το εξηγήσουν, ας πούμε, στους Έλληνες του εξωτερικού. Δεν είναι μια άσκηση, μια δύσκολη ισορροπία? Είναι μια δύσκολη ισορροπία, αλλά όμως δεν κατηγορούνται αυτοί για τον ευνηδιασμό. Δηλαδή, δεν μπορείς να αλλάξεις τον τρόπο εκλογής βουλευτών σε εθνικές εκλογές έτσι στα γρήγορα, έτσι στα πρόχειρα, χωρίς να έχει προηγηθεί δημόσιος διάλογος, διαβούλευση, συζητήσεις με τα κόμματα. Γιατί εδώ μιλάμε για αλλαγή εκλογικού νόμου, έτσι. Ακριβώς. Δεν μιλάμε για ένα νομοσχέδιο ίσο, μικρή σημασία. Ακριβώς το ίδιο επεσήμανε χτες που το συζητούσαμε και ο καθηγητής του συνταγματικού δικαίου, ο κύριος Νίκος Αλβιζάτος, ότι ανεξαρτήτως της συνταγματικής επιταγής δεν μπορεί να μπαίνει με τέτοιο τρόπο ζήτημα αλλαγής του εκλογικού νόμου. Ναι, να πούμε μάλλον ότι υπάρχουν κόμματα που διαφωνούν συνολικά και στον πυρήνα του θέματος με την επιστολική ψήφο, όπως είναι το ΚΚΕ που λέει αυτοπρόσωπη παρουσία παραβάνε φορευτική επιτροπή, γιατί με την επιστολική ψήφο καταργείται η αμεσότητα και η μυστικότητα. Ναι, έτσι. Και βλέπει κίνδυνο ως προς το αδιάβλητο της ψήφου το ΚΚΕ, εξού και κάθετη αντίδρασή του συνολικά τώρα. Νικόλα, έχουμε μπόλικα φαινόμενα, όχι μόνο στην Ελλάδα, αν εξαιρέσουμε τις εκλογές του 2000, όπου είχαμε αμφισβήτηση του εκλογικού αποτελέσματος για κάποιο χρονικό διάστημα, κυρίως ανεπισήμως από τη Νέα Δημοκρατία, αλλά επισήμως από τα μέσα ενημέρωσης που την υποστήριζαν, έχουμε σε πάρα πολλές περιπτώσεις αμφισβήτηση των εκλογικών αποτελεσμάτων. Όχι με τον εκλογικό νόμο, αλλά λόγω παρεμβάσεων τρίτων παραγόντων. Θυμίζω ότι το 2000 ο Γκορ αμφισβητούσε την εκλογή του George Bush του μικρού. Του μικρού, όνομα και πράγμα, έτσι. Η Χίλαρη Κλίντον δεν συμφιλιώθηκε ποτέ με την ιδέα ότι έχασε από τον Τραμπ παρά το γεγονός ότι είχε πάρει περισσότερες ψήφους. Ο Τραμπ αμφισβήτησε την ήττα του στις πρόσφατες εκλογές και έχει προειδοποιήσει ότι αν χάσει, εάν βγει χαμένος στις επόμενες εκλογές, θα είναι αποτέλεσμα βίας ενωθίας. Ναι. Δηλαδή βλέπουμε ότι υπάρχει μια έντονη συζήτηση για τα αποτελέσματα εκλογών σε διάφορες περιοχές του κόσμου. Θα δούμε πώς θα εξελιχθεί και αυτή η συζήτηση. Όμως, τάσο σε πολιτικό επίπεδο, ειδικά ο ΣΥΡΙΖΑ δεν διατρέχει έναν κίνδυνο σε αυτή τη φάση. Και έβλεπα την Υπουργό Εσωτερικών, την κυρία Νίκη Κεραμέως, λίγο νωρίτερα, που έλεγε να εξηγήσει ο κύριος Κασελάκης στους ομογενείς πως ο ίδιος ένας ομογενής πρόεδρος κόμματος του στερεί το δικαίωμα της επιστολικής ψήφου. Όσο και αν αυτό το ερώτημα είναι ένα ερώτημα τακτικής, δεν αποκτά ένα πλεονέκτημα η κυβέρνηση στο νέο εκλογικό σώμα που θα διαμορφωθεί προοπτικά με την ψήφο των απόδημων Ελλήνων, των Ελλήνων του εξωτερικού? Ναι, δεν πρέπει να υπάρχουν κριτήρια για το ποιοι από τους απόδημους δικαιούνται να ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα. Δηλαδή, να πω ένα παράδειγμα, λίγο χοντρό. Ο κάτοικος του Έλληνας τρίτης γενιάς, που ζει στο Αϊντάχο, δεν έχει βιωτική σχέση με την Ελλάδα. Αν θέλει, μπορεί να ψηφίσει. Αλλά οι συνέπειες της επιλογής του, δεν θα τις υποστεί ο ίδιος, αφού θα βρίσκεται μακριά. Έτσι δεν είναι? Αυτό είναι σωστό? Αυτό είναι το ερώτημα του ενός εκατομμυρίου δολαρίων, θα έλεγα, διότι το έχουμε συζητήσει πάρα πολύ και όταν είχε ανοίξει η κουβέντα για την ψήφο των ομογενών, πώς θα αποφασίζει ο κάτοικος του Αϊντάχο για το πώς θα φορολογήσει εσύ και εγώ στην Ελλάδα, για παράδειγμα. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, είναι ένα θέμα με πάρα πολλές παραμέτρους και σύνθετο. Τάσο Παπά, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για αυτή την συνομιλία. Και εγώ ευχαριστώ. Καλή συνέχεια.